Unboxing σήμερα και έχουμε AirTag. Από τα πρώτα που έχουν έρθει στην Ελλάδα φυσικά. Γνώμη αν αξίζει και πώς δουλεύει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από το κανάλι το AirTag. Πριν σας πω όμως τις καλησπέρες και φυσικά να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, subscribe σε αυτό το βίντεο και τα σχετικά, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Tekla που μου έδωσε το AirTag να το κάνουμε unboxing, καθώς δεν βρίσκεις εύκολα ακόμα ή ετοιμοπαράδοτα. Έτσι λοιπόν, πάτε να τσεκάρετε όλοι το Tekla στο Instagram, θα βρείτε το link κάτω στην περιγραφή και να δώσετε αγάπη, γιατί αν δώσουμε πολύ αγάπη θα συνεχίσει να μας στηρίζει κιόλας. Και ο φίλος μου ο Νίκος που μου έκανε την τιμή να μου το δώσει και να του πάρω την τιμή και τη χαρά να το ανοίξω πρώτος. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης live στην Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok να μην χάνεις tips και νέα για iPhone αλλά και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο unboxing φυσικά και να δούμε το πόσο μεγάλο είναι, το πόσο μικρό είναι, το τι κάνει, τι λειτουργίες έχει και φυσικά το πιο βασικό, αν αξίζει. Τα AirTags είναι μια μικρή και κομψά σχεδιασμένη καινούρια συσκευή που βοηθάει στην παρακολούθηση και την εύρεση των αντικειμένων που έχουν αξία στον χρήστη, με την εφαρμογή εύρεσης της Apple. Είτε είναι συνδεμένα με την τσάντα, είτε με τα κλειδιά, σε σακίδιο ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο, τα AirTag εισέρχεται στο παγκόσμιο δίκτυο του οικοσυστήματος και μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του χαμένου αντικειμένου, διατηρώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα τοποθεσίας ιδιωτικά και ανώνυμα, φυσικά όπως όλα τα προϊόντα της Apple. Τα AirTag είναι συμβατά με iPhone SE, iPhone XS ή νεότερη έκδοση, iPod Touch 7ης γενιάς και μετά και φυσικά με iOS 14.5 ή νεότερη έκδοση, iPad Pro, iPad 5ης γενιάς ή νεότερη, iPad Air 2 ή νεότερης γενιάς, iPad Mini 4 ή νεότερης γενιάς και τουλάχιστον με iPad OS 14.5. Αρκετά μικρό, χωράει παντού και φυσικά βλέπετε και με το παχύμετρο τις διαστάσεις που έχει. Είναι όσο περίπου είναι ένα ακουστικό AirPod και πάρα πολύ μικρό. Χάνεται πάρα πολύ εύκολα, οπότε πάρα πολύ προσοχή, το συνιστώ φυσικά. Όπου το έχετε πεταμένο σε τσάντες ή γενικότερα σε αυτοκίνητο, μηχανάκι ή οπουδήποτε θέλετε, μπορείτε να πάσα στιγμή να γνωρίζετε που βρίσκεται το αντικείμενο που το έχετε. Έχει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Και επιπρόσθετα να τα βάλετε σε σκύλους, σε γάτες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να βρείτε στο διαδίκτυο τα πάντα. Πάμε λίγο να δούμε και το πώς δουλεύει. Άμα ανοίξεις το κινητό σου και το πλησιάσεις κοντά, βλέπετε ότι το αναγνωρίζει κατευθείαν. Αντιλαμβάνεται δηλαδή το NFC του κινητού σου ότι είναι κοντά η συσκευή του AirTag. Σας βγάζει κάτω σύνδεση, το πατάτε. Και σας βγάζει ονομασία AirTag. Εδώ σας βγάζει κάποιες ονομασίες όπως ακουστικά, αποσκευές, κάμερα, κλειδιά, μπουφάν, ομπρέλα, ποδήλατο, πορτοφάλι, σακίδιο, τσάντα και προσαρμοσμένη ονομασία. Αν θες δηλαδή να το βάλεις στο σκύλο σου, ας πούμε. Γιατί όχι, μπορείς να το βάλεις στο σκύλο σου και να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το σκύλο σου. Έξυπνο, κρατήστε το. Τώρα, ας βάλουμε μία στην τύχη. Ας βάλουμε τσάντα. Ωραία, εγώ θα το πετάξω μέσα στην τσάντα μου. Να ξέρω να πάσα στιγμή που βρίσκεται η τσάντα μου. Πατάμε συνέχεια. Βλέπετε ότι βγάζει να καταχωρήσουμε το Apple ID μας για να συνδεθεί με το Apple ID μας. Πατάμε συνέχεια και γίνεται διαμόρφωση του AirTag. Σαν τσάντα, έτσι. Τσάντα Γιώργος. Περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα για να συγχρονιστεί και να μπει στο Apple ID μας. Και βλέπετε ότι συνδέθηκε. Εδώ σας βγάζει η τσάντα μαζί σας. Έβρεση σε ακρίβεια, αναπαραγωγή ήχου που βγάζει έναν ήχο το AirTag και σας λέει πού βρίσκεται η τσάντα σας. Και εδώ είναι οδηγίες στο χάρτη. Αν πατήσω προβολή σε έβρεση, θα μας ανοίξει την έβρεση του iPhone. Θα μας λέει τσάντα Γιώργος, θα μας λέει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τσάντα και μας λέει ότι είναι μαζί μας. Αν σε περίπτωση η τσάντα μετακινηθεί στην τοποθεσία, μπορούμε να πατήσουμε και να δούμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται. Αν μετακινηθούμε δηλαδή και φύγουμε από εδώ που βρίσκεται η τσάντα μας, θα μας λέει ότι η τσάντα βρίσκεται εδώ ακριβώς. Μπορείς να πατήσεις απώλεια ή γνωστοποίηση. That's it.
τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι όσο είναι οι κάμερες του iPhone. Περίπου. Τώρα, θα μου πεις, αξίζει? Θα σου πω αν είσαι από αυτούς που χάνει τα κλειδιά του σαν εμένα, ναι, αξίζει. Βέβαια, για να το βάλεις τα κλειδιά σου χρειάζεται κάποιο μπρελοκάκι από αυτά που έχουν βγάλει, αλλά φαντάζομαι πως θα βγάλουν και πιο φθηνά σε third party εταιρείες. Δηλαδή, τα Apple φαντάζομαι δεν θα τα πάρει κανένας εάν φτάσουν σε σημείο να βγουν πραγματάκια από τρίτες εταιρείες για τα AirTag. Νομίζω έχουν βγει ήδη φυσικά. Τώρα, θα μου πεις, αξίζει τα 30 ευρώ? Ναι, αξίζει. Γιατί αν χάνεις τσάντες ή αν είσαι άνθρωπος ο οποίος χάνει τα κλειδιά του, το έχεις πάντα επάνω σου και ξέρεις ανά πάση στιγμή που βρίσκονται. Είναι πάρα πολύ τίμιο, η εφαρμογή που δουλεύει μέσω του Find My είναι πραγματικά εξαιρετική. Σου βγάζει ακριβώς οδηγίες που βρίσκονται, σου έχει βελάκι δεξιά ή αριστερά για να το βρεις. Οπότε δεν τα χάνεις ποτέ. Και έχουν κάνει και ένα φανταστικό βιντεάκι με τα AirTag, το οποίο πραγματικά έχει δώσει recital. Και είναι από τα αγαπημένα μου βίντεο φυσικά, από τις καλύτερες παρουσιάσεις που έχουν κάνει γενικότερα σε προϊόν η Apple, κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ τίμιο, αξίζει τα λεφτά του, στα 30 ευρώ που είναι τώρα στην Ελλάδα. Τσιμπήστε το, νομίζω 30 ευρώ είναι όσο έχει το battery grip. Είναι χρήσιμο, ειδικά αν είσαι από αυτός ο πόσμος που χάνει τα κλειδιά του. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις φυσικά ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις νέα για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και αν δεν έχεις πάει να τσεκάρεις το Tech Lab, να πας να το τσεκάρεις, γιατί θα έρθουν κι άλλα unboxing από τον φίλο μου τον Νίκο και το Tech Lab. Πηγαίνετε να τσεκάρετε όλοι, επισκευές iPhone φυσικά και όχι μόνο, οτιδήποτε έχετε θέμα από υπολογιστή, κινητό, είναι ο Νίκος εκεί για να σας βοηθήσει. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.